Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι ακριβώς για νυχτερινές σελίδες. Σήμερα διαβάζουμε το δεύτερο μέρος από ένα απόσπασμα από το έργο του Βίκτορ Σουγκό, «Η Άθλη». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ο άνθρωπος περπατούσε αρκετά γρήγορα. Η Τιτίκα τον ακολουθούσε χωρίς δυσκολία. Δεν αισθανόταν πια την κούραση. Πότε-πότε σήκωνε τα μάτια της στον άνθρωπο με πρωτοφανή ηρεμία και εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν την είχαν διδάξει να απευθύνεται στη θεία πρόνοια και να προσεύχεται. Κι όμως ένιωσε μέσα της κάτι σαν ελπίδα και σαν χαρά που ανέβαινε προς τον ουρανό. Πέρασαν μερικά λεπτά χωρίς να μιλήσουν. Ο άνθρωπος ξανά είπε: «Δεν έχει βοηθό για τις δουλειές η κυρία Τεναρτιέ?» «Όχι κύριε. Και είσαι μόνο εσύ?» «Μάλιστα κύριε.» Άλλη διακοπή. Η Τιτίκα ξανά είπε: «Δηλαδή υπάρχουν δύο κοριτσάκια?» «Τι κοριτσάκια?» «Η Πονίν και η Ζέλμα.» Έτσι το παιδί απλοποιούσε τα ρομαντικά ονόματα που άρεσαν στην κυρία Τεναρτιέ. «Και ποιες είναι η Πονίν και η Ζέλμα?» «Είναι οι δεσποινίδες της κυρίας Τεναρτιέ, οι κόρες της ας πούμε.» «Και αυτές τι κάνουν?» «Ω», είπε το παιδί, «αυτές έχουν ωραίες κούκλες στολισμένες με διάφορα χρυσά στολίδια. Παίζουν, διασκεδάζουν όλη τη μέρα.» «Μάλιστα κύριε. Και εσύ?» «Εγώ δουλεύω.» «Όλη τη μέρα?» Το παιδί σήκωσε το κεφάλι του με ένα δάκρυα στα μεγάλα του μάτια που δεν φαινόταν μέσα στο σκοτάδι και απάντησε ήρεμα: «Μάλιστα κύριε.» Σταμάτησε για λίγο και έπειτα συνέχισε: «Καμιά φορά όταν έχω τελειώσει τη δουλειά μου και με αφήνουν, παίζω κι εγώ.» «Και πώς παίζεις?» «Όπως μπορώ, με αφήνουν, αλλά δεν έχω πολλά παιχνίδια. Η Πονίν και η Ζέλμα δεν θέλουν να παίζω με τις κούκλες τους.» Έφτασαν στο χωριό. Η Τιτίκα οδηγούσε τον ξένο στους δρόμους. Πέρασαν μπροστά από το φούρνο, όμως το παιδί δεν θυμήθηκε το ψωμί που έπρεπε να αγοράσει. Ο άνθρωπος έπαψε να της κάνει ερωτήσεις και ήταν τώρα μίλητος και σχηθροπός. Όταν πέρασαν την εκκλησία, βλέποντας τα στημένα μαγαζιά στην ύπαιθρο, ρώτησε την Τιτίκα: «Έχετε πανηγύρι?» «Όχι κύριε, είναι Χριστούγεννα.» Καθώς πλησίαζαν στο πανδοχείο, η Τιτίκα τον άγγιξε δειλά στο χέρι. «Κύριε, τι είναι παιδί μου?» «Φτάσαμε κοντά στο σπίτι.» «Και λοιπόν?» «Μου δίνετε τώρα τον κουβά να τον κρατάω εγώ.» «Γιατί?» «Γιατί η κυρία μου, μόλις δει ότι τον κουβαλάει άλλος, θα με δείρει.» Ο άνθρωπος της ξανάδωσε τον κουβά. Ύστερα από μια στιγμή, όταν είχαν φτάσει στην πόρτα της ταβέρνας, η Τιτίκα δεν μπόρεσε να μην ρίξει ένα λοξό βλέμμα στην μεγάλη κούκλα που εξακολουθούσε να βρίσκεται στη βιτρίνα του μικρομάγαζου. Ύστερα χτύπησε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε. Παρουσιάστηκε η κυρία Τεναρτιέ με ένα κερί στο χέρι. «Α, εσύ είσαι παλιοκόριτσο. Δόξα σου ο Θεός. Ήρθες τέλος πάντων.» «Κυρία», είπε η Τιτίκα τρέμοντας, «να ένας κύριος που θέλει δωμάτιο.» Η κυρία Τεναρτιέ άλλαξε αμέσως τη θυμωμένη της έκφραση με ένα μορφασμό φιλοφρόνησης. «Ο κύριος είναι», είπε.
«Μάλιστα, κυρία», απάντησε ο άνθρωπος, φέρνοντας το χέρι του στο καπέλο. «Οι πλούσιοι ταξιδιώτες δεν είναι τόσο ευγενικοί. Από τον τρόπο αυτό, από τα ρούχα του και από τις αποσκευές του ξένου, που η Τεναρτιέ τα είδε με μια ματιά, κατάλαβε πως δεν ήταν πλούσιος και αμέσως ξαναπήρε την οργισμένη της έκφραση. Είπε ξερά: «Πέρασε, ανθρωπάκο μου». Ο ανθρωπάκος μπήκε. Η κυρία Τεναρτιέ του έριξε άλλο ένα βλέμμα και πρόσεξε ιδιαίτερα τη ρεντικότητα του που ήταν πολύ τριμμένη και το ξεθοριασμένο καπέλο του. Ύστερα με ένα κούνημα του κεφαλιού κλείνοντας και το μάτι, ζήτησε τη γνώμη του άντρα της που εξακολουθούσε να πίνει μαζί με τους αμαξάδες. Εκείνος απάντησε με ένα αδιόρατο νεύμα πως δεν τους έκανε για πελάτης. Και η Τεναρτιέ φώναξε: «Α, καλέ μου άνθρωπε, λυπούμε πολύ, αλλά δεν έχουμε πια θέση». «Βάλτε με όπου θέλετε», είπε ο άνθρωπος. «Στην αποθήκη, στο στάβλο, θα πληρώσω σαν να κρατούσα δωμάτιο». «Δύο φράγκα». «Δύο φράγκα είναι». «Δύο φράγκα», είπε ένας αμαξάς στην Τεναρτιέ. «Μα πληρώνουν ένα φράγκο μονάχα». «Γι' αυτόν δύο φράγκα», είπε η Τεναρτιέ με τον ίδιο τόνο. «Δεν κρατώ τους φτωχούς με λιγότερα». «Αλήθεια», πρόσθεσε ο άντρας της, «με γλυκύτητα. Ένα ξενοδοχείο χάνει τη φήμη του όταν δέχεται τέτοιο κόσμο». Στο μεταξύ ο άνθρωπος άφησε πάνω στον πάγκο το δέμα του και τον μπαστούνι του και κάθισε σε ένα τραπέζι. Η Τιτίκα έτρεξε και του έφερε ένα μπουκάλι κρασί και ένα ποτήρι. Ο έμπορος που είχε ζητήσει τον κουβά με το νερό για το αλογό του πήγε ο ίδιος να το ποτίσει. Η Τιτίκα ξαναπήρε την συνηθισμένη της θέση κάτω από το τραπέζι και ξανάρχισε το πλέξιμό της. Ο άνθρωπος που ίσα ίσα έβρεξε τα χείλια του με το κρασί βάλθηκε να παρατηρεί τη μικρή προσεκτικά με παράξενο τρόπο. Η Τιτίκα ήταν άσχημη. Αν ήταν ευτυχισμένη στη ζωή της, ίσως να ήταν όμορφη. Ήταν αδύνατη και χλωμή. Ήταν σχεδόν 8 χρονών, μα φαινόταν σαν 6. Τα μεγάλα της μάτια, σακουλιασμένα, σκοτεινά, είχαν χάσει κάθε ζωηράδα από τα κλάματα. Το στόμα της στις άκρες είχε αυτή την κλίση της αγωνίας που έχουν συνήθως οι κατάδικοι και οι απελπισμένοι άρρωστοι. Τα χέρια της ήταν πρεσμένα, γεμάτα χιονίστρες, όπως το μάντευε η μητέρα της. Στο φως της φωτιάς τώρα φαίνονταν πιο έντονες οι κοκαλιάρικες γωνίες του προσώπου της. Έδειχνε τρομερά αδύνατη. Επειδή πάντα τουρτούριζε, είχε αποκτήσει τη συνήθεια να σφίγγει τα γόνατά της το ένα με το άλλο. Το ρούχο ήταν ολόκληρο ένα κουρέλι που σου προξενούσε λύπη το καλοκαίρι και φρίκη το χειμώνα. Φόρουσε πάνω της ένα σκέτο πανί τρίπιο, ούτε καν μάλινο. Εδώ και εκεί φαινόταν το γυμνό της κορμί όλο μελανιές από το ξύλο που της έδινε η Τεναρτιέ. Οι γάμπες της ήταν γυμνές, λιγνές και κόκκινες.
Στους ώμους είχε κάτι λάκους φοβερούς. Όλη η έκφραση του παιδιού αυτού, η στάση του, οι κινήσεις του, ο τόνος της φωνής του, τα ακουμένα του λόγια, η ματιά του, η σιωπή του, η παραμικρή του χειρονομία, έδειχναν ένα συναίσθημα. Το φόβο. Ο φόβος ήταν διάχυτος πάνω της, παντού. Τη σκέπαζε, ας πούμε, ολόκληρη. Από φόβο έσφυγε τους αγκώνες πάνω στους γοφούς, έκρυβε τις στέρνες κάτω από το φουστάνι της, έπιανε όσο λιγότερη θέση μπορούσε, βαστούσε την αναπνοή της. Και όλα αυτά είχαν γίνει συνηθισμένη εμφάνιση του κορμιού της, με μόνη πιθανότητα αλλαγής να γίνουν πιο έντονα. Στο βάθος των ματιών της φόλιαζαν η απορία και ο τρόμος. Τέτοιο τρόμο είχε που και τώρα, μόλο που γύριζε μουσχεμένη, δεν τόλμησε να πάει κοντά στη φωτιά να στυγνώσει, παρά ξανάρχισε σιωπηλά τη δουλειά της.